Θέλω να πάμε μέχρι το Ρέθυμνο. Θέλω να πάμε να συνομιλήσουμε λίγο με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνου, την κυρία Πέπη Μπυρλυράκη. Κυρία Μπυρλυράκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θα σας ζητήσω. Το πρώτο σχόλιο είναι με αφορμή τις εξελίξεις. Πώς νιώσατε στο άκουσμα ως και αυτοδιοίκηση έτσι, εκεί στο Ρέθυμνο, πώς νιώσατε στο άκουσμα της είδησης της ακύρωσης της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης που κακά τα ψέματα περιμέναμε όλοι και όχι μόνο εδώ στην Κρήτη. Άνθρωποι να έχουν κλείσει ξενοδοχεία, ντόπιοι επιχειρηματίες να προετοιμάζουν τα καταστήματά τους να υποδεχτούν χιλιάδες κόσμου. Τώρα ποιο είναι το κλίμα? Μαρμαρώσαμε. Παγώσατε, παγώσατε. Φανταστείτε ένα πολύ πανηγυρικό επίπεδο διοργάνωσης και συνέβρεσης όλων των φορέων σήμερα. Είχαμε τις ομάδες του καρναβαλιού με τους υπεύθυνους οδηγούς των αρμάτων και τους υπεύθυνους περιφρούρησης. Είχαμε φυσικά όλα τα σώματα ασφαλείας, όλα τα σώματα εθελοντών, υγιεινής. Είχαμε τελειώσει τον πρώτο κύκλο συζητήσεων, στον οποίο κύκλο, όπως είπαν πολύ χαρακτηριστικά, δόθηκαν οι ανάλογες πληροφορίες και οδηγίες για τον κοροναϊό, που έλεγαν ότι, παιδιά, okay, εμείς ξέρουμε ότι είναι άλλος ένας ιός. Όπως λένε όλοι, θα πλύνουμε τα χέρια μας, θα λέμε ακριβώς τα συμπτώματα, ας τα προσέξουμε λίγο, εάν επιμένουν, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας όταν όλοι μας ξέρουμε τι είναι αυτό. Ισχυρίζεστε δηλαδή ότι ουσιαστικά εξαντλήθηκε κατά κάποιο τρόπο η αυστηρότητα των δεδομένων εκ μέρους της κυβέρνησης? Γιατί φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε όλοι για κομμάτι της δημόσιας υγείας, για στοιχεία που μιλάνε για την δημόσια υγεία, αλλάζει κάπως, φαντάζομαι, το σκηνικό. Αλλάζει και σεβόμαστε, πρώτα απ' όλα σεβόμαστε οποιαδήποτε σοβαρή οδηγία έρχεται, πρώτα απ' όλα από τους επιστήμονες και μετά από την κυβέρνηση, διότι θεωρούμε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να λέγεται και να γίνεται κάτι. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε και παράπονο και είμαστε και πολύ παραπονούμενοι, θα έλεγα, γιατί είμαστε σε μια δημοκρατία και είμαστε σε μια χώρα όπου εμείς σαν πολίτες προσπαθούμε να και θέλουμε την επικοινωνία με την κεντρική εξουσία. Θέλουμε να ξέρει τι κάνουμε. Είχαμε την εντύπωση ότι η διοίκηση αυτού του κράτους ξέρει πολύ καλά τι γίνεται στην Ελλάδα αυτές τις μέρες. Και δεν θα ξεκινούσε από μια τέτοια οδηγία ξέροντας, mm-hmm. αν ήξερε, τι σημαίνει για κάποιες κοινωνίες που δεν μένουν στις κοινωνίες τα αποτελέσματα, αλλά στην ευρύτερη περιοχή τους. Τι σημαίνει λοιπόν η ακύρωση ενός τέτοιου θεσμού την τελευταία στιγμή και μάλιστα χωρίς, μέχρι εκείνη τη στιγμή που το μάθαμε, να έχουν υπάρξει και κάποια συγκεκριμένα αίτια, γιατί μέχρι την ώρα που εμείς ακούσαμε την οδηγία του Υπουργού δεν είχαμε υπόψη μας για κρούσματα ούτε στην Κρήτη, ούτε εκτός του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα. Οι ομάδες πάγωσαν, οι φορείς πάγωσαν. Είμαστε τώρα, χωρίς να έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση και ούτε καμία συγκεκριμένη επίσημη απόφαση, στο Δήμο μας δεν έχει έρθει κανένα χαρτί και καμία επίσημη ενημέρωση από πουθενά. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε. Εξετάζετε καθόλου, κυρία Μπυρλυράκη, το ενδεχόμενο να πάρει μία άλλη μορφή συγκεκριμένη εκδήλωση ενδεχομένως? Θα εξεταστούν απόψε πάρα πολλά πράγματα. Θα εξεταστούν οι εναλλακτικές. Mm-hmm. Οι εναλλακτικές, δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουμε κρατήσεις στο Ρέθυμνο από όλη την Ευρώπη. Στα ξενοδοχεία μας έχουν κάνει κρατήσεις Φινλανδοί, Γερμανοί, Άγγλοι, Νορβηγοί, Ιταλοί. Καλά, οι Ιταλοί τους είχαμε αποκλάψει έτσι αλλιώς μετά από τα χθεσινά. Δεν χάνετε αλλά το χιούμορ σας, τουλάχιστον εγώ οφείλω να το πω. Δεν χάνετε το χιούμορ σας ακόμα και τώρα. Ναι. Όχι, αυτό είναι αλήθεια και πρέπει να σας πω ότι εμείς την έχουμε την ψυχραιμία, δεν έχουμε πανικό. Εμείς θα προσπαθήσουμε σε πείσμα των καιρών για άλλη μια φορά να κοιτάξουμε πρώτα, να πιάσουμε χέρι-χέρι, να κοιτάξουμε ένα τον άλλο, να πούμε ότι πρέπει να δώσουμε την πραγματική διάσταση στον κίνδυνο, στον πανικό
Και μετά να πούμε ότι ωραία, θα προσπαθήσουμε με σωστή, πολύ σωστή διαχείριση της κρίσης αυτής, να σώσουμε όσο το δυνατό περισσότερο τις απώλειες που θα έχει, γιατί έχει ήδη πολλές απώλειες. Έχουμε ήδη αρκετές ακυρώσεις, θα έχουμε πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά. Σε πολύ λίγο θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Τσακαλάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων, ο οποίος μας έχει πραγματικά εντυπωσιακά στοιχεία με φόντο τις κρατήσεις που έγιναν σε ξενοδοχεία της Περιφερειακής Ενότητας του Ρεθύμνου όλο αυτό το διάστημα και οι οποίες έχουν αρχίσει ήδη από το άκουσμα της ακύρωσης τελικά του Ρεθεμιώτικου Καρναβαλιού να αλλάζουν τα δεδομένα, να ακυρώνονται και βεβαίως να επιστρέφονται τα χρήματα. Έχουμε στοιχεία σημαντικά που δείχνουν και ποια θα ήταν η κατάσταση αν τελικά πραγματοποιούνταν χωρίς να υπάρχουν απώλειες η μεγάλη καρναβαλική αυτή παρέλαση. Ο Μανώλης Τσακαλάκης θα σας πει νούμερα που είναι πραγματικά. Εγώ θα σας πω μόνο μια εικόνα για να την έχετε. Πριν από λίγο μιλούσα με ένα ξενοδόχο, ο οποίος μας είπε ότι όπως ήταν βροχή, πραγματικά βροχή τα τηλέφωνα από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να γίνουν οι κρατήσεις για το καρναβάλι, ναι. Τώρα δυστυχώς είναι βροχή τα τηλέφωνα για τις ακυρώσεις. Δεν προλαβαίνουν να σηκώνουν τα τηλέφωνα οι ξενοδόχοι μας δυστυχώς. Όμως θα σας πω και το άλλο τηλεφώνημα, ένα από τα πολλά τηλεφωνήματα, ναι, που λάβαμε στο Δημαρχείο από την ώρα που έγινε η εξαγγελία μέχρι τώρα. Νέα παιδιά, φοιτητές από όλη την Ελλάδα, ρωτούσαν αν τελικά θα ακυρώσουμε ή όχι και μας έλεγαν ότι παιδιά, εμείς θα έρθουμε ή έτσι αλλιώς. Γιατί ξέρουμε ότι στο Ρέθμινο θα περάσουμε ωραία και για Σαββατοκύριακο. Επιστρέφω λοιπόν και λέω ότι σκεφτόμαστε ορισμένες εκδηλώσεις, όπως είναι η αποψινή ποδήλατοπαρέλαση, ναι, θα γίνει. Θα γίνει γιατί είναι κανονικά μια παρέλαση με ποδήλατα για όλη την οικογένεια. Είναι στην Ήπεθρο, κάνουμε μια βόλτα στην πόλη και μετά έχουμε μια μάζοξη στην πλατεία Ιερών Πολυτεχνείου, όπου όλοι μαζί θα βρεθούμε. Ανταλλάσαμε κέφι και χαρά όλο αυτό τον καιρό. Το καρναβάλι αυτό δίνει. Και είπαμε ότι προς το παρόν βήμα-βήμα κάποιες εκδηλώσεις που για μας τουλάχιστον είναι κάτι σαν να κυκλοφορείς στην καθημερινότητά σου, είναι έξω και θεωρούμε ότι έχουν το μικρότερο δυνατό κίνδυνο, θα μπορούσαν να προχωράνε μέχρι να έχουμε κάτι πιο επίσημο, μια επίσημη ενημέρωση. Αν όμως τα πράγματα έχουν ως τώρα και βασιστούμε στις εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας, τα πράγματα δεν αλλάζουν και εκεί είναι το θέμα της Κυριακής τελικά, κατά πόσο θα δούμε τελικά κάτι να γίνεται στο Ρέθυμνο ή όχι. Αυτό είναι που δεν ρωτάτε. Εμείς σαν Δήμος είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της κυβέρνησής μας και της χώρας μας. Τώρα, οι άνθρωποι εδώ, οι καρναβαλιστές, ίσως πάρουν άλλες αποφάσεις. Αυτό δεν το ξέρω. Απόψε η Ολομέλεια των Ομάδων θα συνεδριάσει στο Δημαρχείο και θα δούμε τι θα βγει από αυτές τις αποφάσεις, που υποθέτω ότι αμέσως μετά θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε για να ξέρει ο κόσμος αναφορικά με τις εκδηλώσεις. Τώρα, εμείς στο Ρέθυμνο, ένα Ρέθυμνο πανέτοιμο να υποδεχτεί πάρα πολύ κόσμο από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θέλουμε να ξέρετε ότι κάποια ξενοδοχεία θα είναι ανοιχτά, έχουν τις κρατήσεις τους. Η υποδοχή και η φιλοξενία θα είναι πάντα εκεί. Το Ρέθυμνο και ο καιρός του και η πόλη του θα είναι εκεί. Μην ακυρώσουν χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, θεωρούμε, τις κρατήσεις που έχουν. Γιατί λέει ο Θεούλης ότι ο καιρός θα είναι πολύ ωραίος και γιατί όλο και κάποια όμορφη στιγμή θα μπορεί να περάσει κανείς το Ρέθυμνο. Κυρία Μπερλυράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πραγματικά να μείνετε τόσο αισιόδοξοι, χαμογελαστοί και με χιούμορ που βγάζετε έτσι κατά διαστήματα, βγάλατε και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, γιατί αυτό απαιτεί η περίσταση άλλωστε. Να είστε καλά, εύχομαι τα καλύτερα και που ξέρετε μπορεί να τα ξαναπούμε μέχρι την Κυριακή. Ξέρετε, εδώ στο Ρέθυμνο, εμείς οι παγίοι καρναβαλιστές και οι παγίοι ρεθυμνιώτες που από όταν γεννηθήκαμε γιορτάζουμε απόκριες, ξέρουμε ότι το βασικό καλό, το συστατικό της αποκριάς είναι να φέρνει τον κόσμο κοντά. Και συνήθως κάθε χρόνο έχουμε και γρήπες, έχουμε και ιούς, έχουμε τα πάντα. Άρα λοιπόν, σημασία έχουν τα πραγματικά στοιχεία του ανθρώπου. Η συνένωση που μας κάνει η αποκριά, που βρισκόμαστε και που περνάμε καλά. Το θέμα της υγείας είναι πάνω απ' όλα. Ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα, αλλά μην το υπερβάλλουμε. Έτσι. Θέλουμε την υπερβολή όσο μπορούμε να τη μειώσουμε και να κοιτάξουμε τα πραγματικά γεγονότα και να τα αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία
Και αυτό θα το ξεπεράσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία Μπερλυράκη. Πάμε όμως, όπως είπα προηγουμένως, να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Ομούρ Εθήμ, για να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Τσακαλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες. Λοιπόν, ακούσατε προηγουμένως και την αρμόδια αντιδήμαρχο αθλητισμού. Τι μας είπε, και ότι επικράτησε μία παγωμάρα γενικότερα τουρισμού, με συγχωρείτε, επικράτησε μία παγωμάρα γενικότερα κατά το άκουσμα της ανακοίνωσης διαστόματος Βασίλη Κικίλια για την ακύρωση τελικά του ρεθεμιώτικου καρναβαλιού. Έπεσαν βροχή, λέει, τα τηλεφωνήματα για ακυρώσεις σε ξενοδοχεία της περιοχής. Ποια είναι η κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή και αν έχετε εικόνα ακόμα και με αριθμούς? Δυστυχώς έτσι είναι. Απόλυτους αριθμούς αυτή τη στιγμή δεν έχω. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι περί τα μισά άτομα έχουν ήδη ακυρώσει. Εμείς δώσαμε κατευθείαν από το Σύλλογο Ξενοδόχων τις οδηγίες που έπρεπε. Ακυρώνουν χωρίς ακυρωτικά οι πελάτες μας. Όσοι θέλουν να έρθουν θα έρθουν και θα περάσουν όμορφα. Άρα τους επιστρέφονται δηλαδή τα χρήματα, να το πούμε έτσι απλά, όποιος θέλει να ακυρώσει. Ναι. Τους γίνεται μια ενημέρωση της κατάστασης, γιατί ρωτάνε και διάφορα άλλα πράγματα. Τους ενημερώνουμε. Θα γίνουν, κάποιες δεν θα γίνουν. Αναμένουμε και εμείς τις επίσημες αποφάσεις των συντελεστών του καρναβαλιού, όπως σας είπε και η κυρία Μπερλυράκη. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, όσοι θέλουν να κρατήσουμε τα χρήματα σαν προκαταβολή για μελλοντική διαμονή του στα ξενοδοχεία, το δεχόμαστε. Όσοι δεν θέλουν, τους τα επιστρέφουν. Είναι πλήγμα πάντως, κύριε Τσακαλάκη. Οικονομικό πλήγμα. Κακά τα ψέματα. Γιατί, να σας πω γιατί το λέω αυτό. Ξέρουμε, το Ρέθυμνο φημίζεται τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Φημίζεται βεβαίως και τα μικρά καταλήμματα και άλλοι τόσοι ιδιοκτήτες ακινήτων εκεί στην πόλη, στην όμορφη πόλη του Ρεθύμνου, με το Airbnb που ασχολούνται εδώ και χρόνια. Λέγαμε προηγουμένως και μακριά από τις κάμερες τηλεφωνικά ότι περίπου 4.000 είναι οι κρατήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Ίσως και παραπάνω. Άρα μπορεί να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του οικονομικού προβλήματος που δημιουργείται από εδώ και πέρα για όλους. Ναι, ως γνωστόν ο τζίρος του καρναβαλιού σε όλη του τη διάρκεια είναι περί τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα 2/3 γίνονται στο τελευταίο τριήμερο. Ο συνολικός τζίρος, δηλαδή εστίασης, εμπορικών μαγαζιών, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχείων και οτιδήποτε άλλης μορφής δραστηριότητες υπάρχουν γύρω από το καρναβάλι, δηλαδή εκεί που ράβουν τις στολές τους, όλα αυτά τα πάντα, είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Οι καρναβαλιστές, μόνο οι καρναβαλιστές είναι 15.000 αυτοί που έχουν δηλωθεί για φέτος. Πέρυσι είχαν λάβει μέρος και 200 ξένοι μέσα στις ελληνικές καρναβαλικές ομάδες, τις ρεθεμιώτικες. Mm-hmm. Φέτος ήταν παραπάνω. Πέρα από τις καρναβαλικές ομάδες που κατεβάζει ατόφιες η Κύπρος. Έρχονται πολλοί δηλαδή. Τώρα, κατά την εκτίμηση της αστυνομίας, πέρυσι το Σάββατο το παιδικό καρναβάλι, το Σάββατο το βράδυ τα δρόμενα και της Κυριακής η παρέλαση, ναι, υπολογίζεται ότι είχαμε περί τους 100.000 επισκέπτες. Πάντα με υπολογισμούς της αστυνομίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η ζημιά η οποία επιτελείται. Να το πούμε απλά, από 10 ευρώ να άφηνε κάποιος στην πόλη, μόνο μιλάμε για τους καταστηματάρχες μέσα της εστίασης, χωρίς να βάλουμε καθόλου τους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και των μικρών καταλημάτων κτλ. Αντιλαμβανόμαστε ποιο ήταν το ποσό που θα συγκεντρωνόταν για ανάταση της τοπικής οικονομίας, κάτι που τελικά, όπως όλα δείχνουν, δεν θα συμβεί. Ακριβώς όπως το λέτε, ήταν μια πολύ μεγάλη τονωτική ένεση μετά από όλα αυτά τα άσχημα που είχαμε τον προηγούμενο χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή το κλείσιμο του Τόμας Κουκ, είχαμε την καταστροφή του Λαδιού και διάφορα άλλα. Μάλιστα. Κύριε Τσακαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, αλλά οι άνθρωποι του τουρισμού ξέρουν εδώ και πολλά χρόνια στην Κρήτη τουλάχιστον, πόσο μάλλον και στο Ρέθυνο, να καλύπτουν το χαμένο έδαφος. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα βρεθούν λύσεις. Καλή συνέχεια θέλω να σας ευχηθώ. Και να είστε καλά, καλό τριήμερο να ευχηθώ. Να είστε καλά. Και καλές απόκριες. Να είστε καλά, κύριε Τσακαλάκη. Και θέλω να φύγουμε λίγο από το Ρέθυνο. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Ιεράπετρα. Γιατί και στο Λασίθι επικρατεί έτσι ένας γενικότερος αναβρασμός. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Νίκο τον Πετάση. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελευθερία, κυρίες και κύριοι. Πράγματι υπάρχει αναβρασμός, υπάρχει
έτσι, μια θολή κατάσταση ακόμη. Ναι. Σε ό,τι αφορά την Ιερά Πέτρα δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τίποτα, καθώς ουδέποτε κανείς ανέφερε ότι πρέπει να ακυρωθεί το καρναβάλι της Ιερά Πέτρας. Σε καμία ανακοίνωση του Υπουργείου δεν αναφέρεται το καρναβάλι της Ιερά Πέτρας. Και αυτό τονίζουν εδώ τα παιδιά του Νέου Πολιτιστικού Συλλόγου Ιερά Πέτρας και της Κοινοπολιτεία. Διαβάσαμε ωστόσο την ανακοίνωση που μας έστειλαν από τη Σιτία πριν λίγη ώρα ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, ο οποίος έχει αναλάβει και την διοργάνωση του καρναβαλιού της Σιτίας. Ναι. Όπου ρητά αναφέρεται ότι το καρναβάλι στη Σιτία θα γίνει. Θα γίνει δηλαδή το καρναβάλι στη Σιτία. Ναι, έτσι αναφέρουν από το Σύλλογο Καφέ και Εστίασης, μας έστειλε ανακοίνωση πριν από λίγο. Υπάρχει επίσημη τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής όμως, Νίκο? Δεν έχουμε δει, όχι. Δεν έχουμε δει δεν επίσημη τοποθέτηση από το Σύλλογο. Σύλλογος λοιπόν επισιτισμού αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το καρναβάλι στη Σιτία θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Κυριακή λοιπόν. Και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση επίσημη, δεν έχουν λάβει κανένα μήνυμα ή κανένα mail που να αναφέρεται στο καρναβάλι της Σιτίας και να λέει ότι πρέπει να ακυρωθεί. Το ίδιο πράγμα υποστηρίζουν και εδώ στην Ιερά Πέτρα. Ωστόσο, ναι, πρέπει να πω ότι τα κορίτσια από το Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο της Ιερά Πέτρας αργά το μεσημέρι επικοινώνησαν με το Υπουργείο Υγείας, ζήτησαν διευκρινήσεις. Τους απαντήθηκε ότι θα πρέπει να περιμένουν τώρα τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες, όταν θα βγει νέα ανακοίνωση από τον κύριο Κικίλια και εκεί θα αναφέρεται αναλυτικά στο τι πρέπει να γίνει, αν θα ακυρωθεί κάποιο καρναβάλι, αν μπορεί να επιτραπεί να γίνει. Βέβαια, αναμένουμε, γιατί έχω λοιπόν την εντύπωση ότι θα πρέπει να υπάρξουν και σχετικές ενημερώσεις εκ μέρους εκεί των διοργανωτών του καρναβαλιού της Σιτίας. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, Νίκο, ότι σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί το καρναβάλι, ενώ δεν έχει ενημερωθεί, ας πούμε, ο Υπουργός Υγείας και συμβεί ούμη γέννητο κάτι, έχουμε ένα κρούσμα του συγκεκριμένου ιού, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά στην πορεία. Είναι σαφές. Είναι έτσι, είναι σαφές αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα Νίκο, αναμονή λοιπόν. Ένα αναμονή. Περιμένουμε να σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως επικοινωνούμε και μας μεταφέρει σε εξελίξεις από την Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Πάμε πολύ γρήγορα, γιατί είναι γρήγορες και οι εξελίξεις, είναι και η ροή των ειδήσεων. Θέλω να πάμε και στον Άγιο Νικόλαο, να δούμε τι γίνεται και πώς οι άνθρωποι εκεί, οι διοργανωτές, έχουν αντιληφθεί τις τελευταίες 6-7 ώρες περίπου την είδηση της ακύρωσης και του καρναβαλίου στον Άγιο Νικόλαο, εκεί όπου πραγματικά οι άνθρωποι καταβάλουν χρόνο με το χρόνο μια τεράστια προσπάθεια. Ήταν πανέτοιμοι να παραδώσουν στο κοινό, στους επισκέπτες, μια διοργάνωση φαντασμαγορική. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να καλησπέρισω και τον κύριο Λευτέρη Ραφαϊλάκη, τον πρόεδρο Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Αγίου Νικολάου. Καλησπέρα, κύριε Ραφαϊλάκη. Πώς είναι τα πράγματα? Δεν ξέρω εάν έχουν προχωρήσει κάποιες συζητήσεις και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις ή τελικά μπορούμε να πούμε και επίσημα από τώρα ότι ούτε ο Άγιος Νικόλαος θα έχει καρναβάλι την Κυριακή. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από τις 1:15-1:10 που έχουμε μάθει την είδηση περί ματέως των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα, είμαστε σε μια φάση που προσπαθούμε να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε, προσπαθούμε να συνταχθούμε, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αν θα γίνει τελικά. Έχετε μελετήσει κι εσείς, κύριε Ραφαϊλάκη, εκεί σε επίπεδο Δήμου εναλλακτικές λύσεις όπως το Ρέθυμνο που ακούσαμε προηγουμένως? Για να μην ειλικρινείς, δεν άκουσα τι είπατε για το Ρέθυμνο. Υπάρχουν κάποια σχέδια ενδεχομένως, θα δουν μήπως τροποποιήσουν λίγο τις εκδηλώσεις, πάντα υπό την ομπρέλα κάποιες ασφάλειας έτσι, για όσους τελικά επισκεφτούν το Ρέθυμνο. Μήπως αλλάξουν κάπως τα πράγματα μέχρι την Κυριακή? Η αλήθεια είναι ότι εμείς προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε μαζί με το Σύλλογο Εστίασης, μαζί με τα μαγαζιά, ναι, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πλέον όχι με την ίδια οργάνωση που θα γινόταν, αλλά αν μπορούν να αυτοοργανωθούν κάποια πράγματα, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος. Κατανοητός είστε κατανοητός. Για να μην μείνουν στον αέρα όλες αυτές οι προετοιμασίες, να μην πάνε στράφη όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει από πάρα πολύ κόσμο, από εμάς, αν μπορεί αυτό να γίνει και να μπορέσουν ο κόσμος να βγει έξω τουλάχιστον να διασκεδάσει, έστω και όχι οργανωμένα, αλλά να μην πάει στράφη όλη αυτή η προσπάθεια. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε όμως, είμαστε αναμονή, μήπως κάτι αλλάξει ή μήπως... Πείτε μου κάτι όμως για τον κόσμο που είχε προγραμματίσει να έρθει στον Άγιο Νικόλαο και τις επόμενες ώρες, γιατί ως γνωστόν κάποιες εκδηλώσεις θα γίνουν. Μπορεί να μην γίνει το αποκορύφωμα τώρα των καρναβαλικών εκδηλώσεων, που είναι η μεγάλη παρέλαση της Κυριακής. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις όμως.
Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς όπως πιθανότατα γνωρίζετε, το Σάββατο το βράδυ είχαμε τη θαλασσινή παρέλαση, που είναι η μοναδική θαλασσινή παρέλαση σίγουρα στην Κρήτη, πιθανότατα και σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και την Κυριακή είχαμε το καρναβάλι. Για τη θαλασσινή παρέλαση αφήνουμε ένα μικρό παραθυράκι, μήπως καταφέρουμε και κάνουμε κάτι. Μάλιστα. Το οποίο επίσης το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Να πω ότι 8 η ώρα έχουμε συνάντηση με τους αρχηγούς των ομάδων, το οποίο είχαμε για άλλο λόγο βέβαια τη συνάντηση, για να κάνουμε την κλήρωση το πώς θα παρελάσουν κλπ. Τέλος πάντων, η συζήτηση θα εξελιχθεί στο τι θα κάνουμε τελικά. Νωρίτερα έχουμε απανωτές συναντήσεις με διάφορους φορείς για να δούμε τι μπορούμε να περισσώσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε και φαντάζομαι ότι αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις που διοργανώνουν αποκριάτικες εκδηλώσεις το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό οικονομικό ζήτημα. Βέβαια, είναι και μεγάλο. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει προμήθειες, κάποιοι έχουν κάνει μια προσπάθεια μεγάλη για να οργανωθούν, έχουν σπαταλήσει αρκετά χρήματα και είναι κρίμα όλο αυτό να μην γίνει απολύτως τίποτα. Προσπαθούμε να περισσώσουμε ό,τι περισσώζεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή δύναμη θα σας ευχηθώ εγώ, κύριε Ραφαϊλάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση και την συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια.